Θέλω να μου πεις από ποια σχολή είσαι και πώς σε λένε. Είμαι από τη Fighter Πατήσια και με λένε Στεριού Βαγγέλη. Λοιπόν, καταρχήν και πάλι συγχαρητήρια. Θέλω να μου πεις πώς αισθάνεσαι. Ήταν η πρώτη μου βραδιά, ήταν πάρα πολύ ωραία. Θα συνεχίσω να παίζω αγώνες, το θέλω πάρα πολύ. Ήταν δύσκολος αγώνας. Αυτά. Τι σου άρεσε περισσότερο? Τα πάντα, ήταν πρώτη μου βραδιά, δεν έχω ξανάρθει ποτέ σε βραδιά. Όλα υπέροχα. Δάσκαλε, θέλω να μου πεις δύο λόγια για τον αθλητή. Πρώτη του φορά εδώ, πρώτη συμμετοχή σε βραδιά. Γιατί τον διάλεξες να παίξει? Ο Βαγγέλης, ξαναλέω, είχαμε μια αποχή, ένα μεγάλο διάστημα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Από τότε που μπόρεσε και γύρισε στη σχολή και έχει μπει σε πρόγραμμα προπονήσεων. Γενικότερα είναι τακτικός, κάνει τις προπονήσεις του, ακούει. Έχουμε παίξει παιχνίδια το τελευταίο διάστημα στα προπονητικά μας, στα sparring, πήγε όπως έπρεπε και πήρε το εισιτήριό του για να παίξει και σε βραδιά. Το άξιζε. Το πήρε με το σπαθί του. Τι είναι το επόμενο που έχουμε στα σκαριά για το Βαγγέλη? Γιατί σε βλέπω, είσαι και εσύ ενθουσιασμένος, αλλά το μάτι του Βαγγέλη περνάει φλόγες αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ, πολύ, πολύ εκστασιασμένος. Δηλαδή. Ο Βαγγέλης είναι σε πολύ καλή φόρμα γενικά τελευταία. Αυτό που προσπαθούμε να μπορέσουμε να έχουμε κάποιο χρόνο να αρχίσουμε να πηγαίνουμε και στα αγωνιστικά τμήματα να κάνει προπονήσεις. Μας δυσκολεύει πάλι η δουλειά του σε αυτό το κομμάτι. Αν είχαμε και αυτό, θα ήμασταν ακόμα καλύτερα. Αλλά και η δουλειά που κάνουμε στα Πατήσια πιστεύω μια χαρά. Πάμε μπροστά και ό,τι ευκαιρία μας δοθεί μπροστά μας να μπορούμε να παίξουμε. Θα την αρπάξουμε. Εδώ πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοργάνωση, στον δάσκαλο τον Αθανασόπουλο που μας βγάζει γενικότερα και μας κάνει τόσο μεγάλες διοργανώσεις και μπορούν τα παιδιά να συμμετέχουν και να παίρνουν τα παιχνίδια τους, την εμπειρία τους. Σας εύχομαι τα καλύτερα και εύχομαι, Βαγγέλη, να σε ξαναδώ και να είσαι ο νικητής και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.